Είναι τα Pod Radio του Pro News. Γιώργος Αδαμίδης, πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δινόπουλε, σας ακροατές. Σου βάζω μία δήλωση του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, στις 16 Σεπτεμβρίου του 2020, στο συνέδριο του Economist, για το Target Model. Άκουσε το λίγο για να δώσεις εσύ κάποιες εξηγήσεις στους ακροατές μας. Το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να σπάσει αυγά στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Βασική αποστολή μας την περίοδο αυτή που έχουμε μπροστά μας είναι η υιοθέτηση του Target Model και βασικά, διότι το Target Model είναι το εργαλείο, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να πέσει το κόστος. Βασικά μέσω του ανταγωνισμού, διότι παρεμβάλλεται το χρηματιστήριο της ενέργειας και άλλες διμερείς συμφωνίες. Αν είχαμε υιοθετήσει αυτό το μοντέλο, η αγορά θα λειτουργούσε ομαλότερα μέσω του ανταγωνισμού στο εσωτερικό και κυρίως θα έπεφταν οι τιμές τόσο για τη βιομηχανία όσο και κυρίως για τους απλούς καταναλωτές. Αυτό το χρηματιστήριο τελικά μπορείς να μας πεις πώς λειτουργεί, πρόεδρε? Συγγνώμη που γελάω, κύριε Δημόπουλε, αλλά καταλαβαίνει κανείς και όσοι μας ακούνε προφανώς, αλλά όλοι οι Έλληνες και όσοι δεν μας ακούνε, ότι αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη προκαλούν γέλιο, εκνευρισμό και πολύ μεγάλο θυμό. Το χρηματιστήριο λοιπόν ενέργειας κατάφεραν οι Ευρωπαίοι προφανώς, το αγαθό, το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα, να το μετατρέψουν σε ένα χρηματιστηριακό προϊόν, έτσι ώστε οι συναλλαγές εντός της ημέρας να γίνονται κατά το δοκούν, προφανώς με αποτέλεσμα όχι να πέσουν οι τιμές, αλλά να αυξηθούν οι τιμές τόσο πολύ, έτσι ώστε όχι απλά να κερδοσκοπούν, αλλά να εσχροκερδούν οι παίκτες της αγοράς. Και εν προκειμένου στη χώρα μας, επειδή είναι πολύ λίγοι οι παίκτες της αγοράς, μόλις 4, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο καρτέλ. Και όσοι άκουσαν για ουρανοκατέβατα κέρδη όλη αυτή την περίοδο, προφανώς και είναι έτσι. Δεν υπήρξε ποτέ ξανά στην ιστορία κανενός άλλου προϊόντος που καταναλώνουν οι πολίτες τέτοιου είδους εσχροκέρδια. Όταν είχαμε δηλαδή, κύριε Δινόπουλε, πριν το χρηματιστήριο, ανώτατη τιμή τα 150 ευρώ αγορά στη χοντρική, και το φτάσαμε, καταργήσαμε αυτή την ανώτατη αγορά, αυτό το πλαφόν των 150 ευρώ, και τώρα σήμερα είναι 4.500 το ανώτατο πλαφόν, καταλαβαίνει κανείς το τι ήθελε να πει ο κ. Χατζηδάκης. Τόσο μα τόσο πολύ στάχτη στα μάτια των καταναλωτών και των πολιτών αυτής της χώρας δεν υπήρξε ποτέ ξανά από καμία κυβέρνηση. Μια που το λες αυτό, για να σου βάλω και άλλη μια δήλωση, η οποία έγινε αυτή τη φορά στο Κοινοβούλιο μέσα στις 4 Δεκεμβρίου του 2020, δηλαδή περίπου ένα μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας αυτού του χρηματιστηρίου, εδώ και σχεδόν 2 χρόνια τώρα, 1,5 χρόνο. Όταν ακριβώς πήρε την επιστολή μας για τη λειτουργία του χρηματιστηρίου, ως για να πει, 4 Δεκέμβρη του είχαμε στείλει την επιστολή. Και τι του λέγατε σε εκείνη την επιστολή? Σε εκείνη την επιστολή λέγαμε ότι ένα μήνα λειτουργίας, είχε τίτλο μάλιστα Target Model, αποτυχία ή κερδοσκοπία, και του λέγαμε ότι ήδη ένα μήνα αγοράς του χρηματιστηρίου, έχουμε ήδη αυξημένες τιμές και δημιουργείται ολιγοπόλιο και καρτέλ. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές, να μεταφέρονται στην οριακή τιμή του συστήματος και μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής στους καταναλωτές. Αυτά του εκφράσει την ανησυχία του. Αυτά του λέγατε εσείς στις 4 Δεκεμβρίου του 20. Ναι, υπάρχει και η επιστολή. Μάλιστα. Για άκου τώρα τι έλεγε στη Βουλή. Τι κάνουμε λοιπόν? Λέμε, θα πάμε σε διαγωνισμούς, έτσι ώστε με τον ανταγωνισμό να πέσουν οι τιμές. Είναι κακό? Πόσο κακό δηλαδή να θέλει ένας υπουργός και μια κυβέρνηση να ρίξει τις τιμές της ενέργειας και του ρεύματος? Πόσο κακό είναι? Άρα πάμε σταδιακά στην ελεύθερη αγορά, έτσι ώστε
να περιοριστεί η επίπτωση στους καταναλωτές, που κάποιος πρέπει να τους νοιαστεί. Είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, εδώ είμαστε για τους πολλούς. Κάποιος πρέπει να τους κοιτάξει και αυτούς. Συγγνώμη, αν προσπαθούμε να ρίξουμε τις τιμές. Να απολογηθούμε σε όλους σας. Συγγνώμη, πραγματικά. Δεν ξέρω, έχουμε προφανώς, δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα λαϊκό πρόβλημα. Μα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει ένα λαϊκό πρόβλημα, ρε πρόεδρε. Κύριε Τινόπουλε, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι εξαιρετικό το ρεπορτάζ που έχετε κάνει. Ευτυχώς που είστε και εσείς οι δημοσιογράφοι που θέλω να πω ότι δεν είναι όλοι σαν και εσάς. Αυτά που μόλις εσείς αναδείξατε από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, υπάρχει μια ομερτά στην οποία δεν μπορώ πραγματικά να την καταλάβω, και θυμώνουν και οι καταναλωτές και οι πολίτες με μια τέτοιου είδους ομερτά απέναντι στην αλήθεια. Δηλαδή, γιατί... πρόεδρε, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής τώρα, συγγνώμη που σε διάκοψα, για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή σηκώνονται κάθε πρωί αυτοί οι τέσσερις. Είπαμε, είναι δύο Γιώργηδες, ένας Βαγγέλης και ένας Σπύρος. Λοιπόν, σηκώνονται η ΔΕΗ, η Ελπέντισον, ο Ήρων και... Ελπέντισον, Ήρων, ΔΕΗ και Πρωτέρια. Δηλαδή σηκώνονται κάθε πρωί και λένε πόσο θα πουλήσουμε σήμερα την κιλοβατόρα. Ναι, ας το κάνουμε... είναι ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο πόσο θα πουλήσουμε, εγώ θα χρησιμοποιήσω κάτι άλλο. Πόσο θα κερδοσκοπήσουμε από την αγοροπολισία. Και επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός, όταν είναι μόνο τέσσερις παίχτες, είναι ένα ολιγοπόλιο, αυτό συμβαίνει σε όλη την παγκόσμια οικονομία, δεν έχουν κανένα λόγο να ανταγωνιστούν. Μια χαρά τα βρίσκουν μεταξύ τους, προκειμένου να μεταφέρουν τα δικά τους κέρδη σε βάρος των καταναλωτών. Σηκώνονται λοιπόν, όπως είπατε, ένα πρωί, ξέρουν το τι σημαίνει, το τι ζήτηση έχουμε την επόμενη μέρα, αυτά είναι όλα δεδομένα, και αρχίζουν με βάση την τιμή που υποτίθεται αυτοί αγοράζουν, το φυσικό αέριο εν προκειμένου και οι λιγνίτες, γιατί αυτά τα δύο καύσιμα είναι αυτά που παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση της τιμής για κάθε ημέρα, έχουν ένα κόστος αγοράς, αυτό που λέμε μεταβλητό κόστος, είναι το κόστος αγοράς καυσίμου συν οι ρήποι που πληρώνουν για την αγορά τους, δημιουργεί το μεταβλητό κόστος με το οποίο διαμορφώνεται καθημερινά η τιμή. Αυτό είναι συγκεκριμένο, κύριε Τινόπουλε. Όσο και αν αυξηθούν οι αγορές, τις ξέρουμε, παρότι κάθε μήνα έχουμε μία τιμή αγοράς από το χρηματιστήριο της Ευρώπης και ξέρουμε πόσο στοιχίζει η μεγαβατόρα για τον κάθε έναν από αυτούς τους τέσσερις παίκτες. Δίνουν λοιπόν μία τιμή, λένε στο σύστημα το οποίο είναι υποχρεωμένο να ψάξει να βρει ενέργεια για να δώσει στους καταναλωτές προς στον ΑΔΜΙΕ, ο οποίος έχει την ευθύνη, λένε ότι εμείς σου δίνουμε τόσα μεγαβάτ σε αυτή τη τιμή. Εδώ μέχρι τώρα καλώς καμωμένα, να πούμε το ότι το κόστος, τώρα που είναι πολύ αυξημένες οι τιμές του φυσικού αερίου, μπορεί να διαμορφώσει μια τιμή κοντά στα 200 ευρώ μαζί με ένα ποσοστό κέρδους 10-20%, να πούμε, που είναι πάρα πολύ ποσοστό κέρδους 20%, αλλά να δεχτώ και το 20%. Παίρνουν λοιπόν, δίνουν αυτή τη τιμή εφόσον είναι δεδομένη η τιμή που τους κοστίζει. Τι είναι αυτό που, κύριε Τινόπουλε, μέσα στην ημέρα, γιατί κάθε ώρα δίνουν προσφορά, μέσα στο 24ωρο, 24 ώρες, κάθε ώρα υπάρχει μια διακύμανση της τιμής. Γιατί υπάρχει αυτή η διακύμανση της τιμής εφόσον το μεταβλητό κόστος πλέον δεν είναι μεταβλητό, αλλά για εκείνη την ημέρα είναι σταθερό και από 200 ευρώ πηγαίνει 600 ευρώ μέσα στην ημέρα, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας να έχουμε και 420 ευρώ πώληση της μεγαβατόρας. Αυτοί κερδοσκοπούν. Πώς είναι δυνατόν μετά ο καταναλωτής που είχε συμβόλαιο με κάποιον από αυτούς που είναι και πάροχοι ταυτόχρονα, αλλά και οι υπόλοιποι μικροί παίχτες, μικροί πάροχοι, να πουλήσει στον καταναλωτή 0,10 ή 0,060 την κιλοβατόρα, όταν αυτός την αγοράζει 0,42.
Μάλιστα, για τώρα πρόεδρε, αυτή τη στιγμή περίμενε, θα σου βάλω, γιατί είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο σημερινός Υπουργός, ο Κώστας ο Σκρέκας. Να δούμε τι λέει στον Παπαδάκη. Άνεργο με έχετε δύο χρόνια και θα μου πεις τι ανάγκη έχω εγώ. Άνεργο με έχετε δύο χρόνια. Τσακώνεται με τον Στρατάκη τώρα. Όχι, το σύστημα. Α, το σύστημα. Λοιπόν, τι λέμε. Δεν είναι, η αντιπαράθεση με τον κύριο Σκρέκα δεν είναι προσωπική. Είναι καθαρά πολιτική. Κύριε Σκρέκα, δεν βρίζω, φωνάζω, είναι λάτωμά μου, αλλά είναι το δίκαιο που μας πνίγει. Και δεν θα μου πείτε εσείς, κύριε Υπουργέ, αν έχω μικρότερη ή μεγαλύτερη ανάγκη. Δύο χρόνια άνεργος με ρεύμα 500 ευρώ είναι προβληματικό. Αν δεν το έχετε καταλάβει και μας λέτε κι εσείς όπως και άλλοι υπουργοί ότι περνάτε στον δρόμο και σας ρένουν με ροδοπέταλα, τότε ζούμε σε άλλη χώρα. Για να ακούσουμε. Δεν λέω πράγματα τα οποία δεν ακούτε. Αυτά τα οποία λέω εγώ και ακούτε πολύ προσεκτικά και πολύ καλά είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι περνάει πραγματικά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε ιδιαίτερα αυτούς τους ανθρώπους που, όπως είπατε, είναι άνεργοι, είναι χωρίς δουλειά. Και είναι πραγματικά τρόπο. Δεν μπορούν να πληρώσουν και ένα πολύ χαμηλό λογαριασμό ηλεκτρικού. Με ποιο τρόπο. Τώρα που είναι αυξημένο. Αυτά λοιπόν, πρόεδρε, από τον Αντένα. Για πες μας τώρα, αυτή η βοήθεια η οποία δίδεται τέλος πάντων από την κυβέρνηση, πόσο έτσι, πόσο ανακουφίζει. Αυτή είναι, κύριε Δινόπουλε, ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Είπα πριν πώς διαμορφώνεται η αγορά, τι κάνει η κυβέρνηση. Καλά, ήταν αστεία η προσέγγιση τους τον μήνα Σεπτέμβριο, ότι θα είναι 1-2 ευρώ οι αυξήσεις. Προσέξτε τι κάνουν. Αφήνουν τους παίκτες της αγοράς που αναφέραμε πριν χωρίς έλεγχο, αυξάνουν όσο θέλουν τις τιμές και έρχονται μετά από τον φορολογούμενο πολίτη, επιδοτούν τις εταιρείες και όχι τον καταναλωτή. Αυτά τα χρήματα που υποτίθεται επιδοτούν δεν πηγαίνουν στον καταναλωτή. Απλά του μειώνουν το λογαριασμό, αλλά πάνε απευθείας σε αυτούς τους παίκτες της αγοράς, οι οποίοι νωρίτερα έχουν φροντίσει να αυξήσουν τις τιμές χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτό είναι μπανανία, κύριε Δινόπουλε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εφόσον εμείς, εγώ και εσείς, συμφωνούμε να πουλάμε ένα προϊόν απολύτως αναγκαίο για τον καταναλωτή, δεν μπορεί χωρίς αυτό. Είναι το πιο σημαντικό στην σύγχρονη κοινωνία. Να το πουλάμε σε όποιες τιμές θέλουμε εμείς, χωρίς κανέναν έλεγχο, γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα μας επιδοτήσει. Άρα έχουμε μια διπλή επιδότηση στους παίχτες της αγοράς. Μία από την κερδοσκοπία τους και μία από την επιδότηση της πολιτείας απευθείας σε αυτούς. Βεβαίως και το τρίτο κομμάτι των κερδών τους είναι οι αυξημένες τιμές στον καταναλωτή. Γιατί ο καταναλωτής δεν πληρώνει όσο πλήρωνε πριν, πληρώνει πολύ περισσότερο. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση όσο και αν προσπαθούν να πιστούμε εμείς ότι αυτά είναι απώλεια του πολέμου, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν παίζει αυτό το σενάριο. Τα προβλήματα του πολέμου θα τα δούμε από εδώ και πέρα. Να πάμε λίγο στην απολιγνητοποίηση, πρόεδρε. Να σου βάλω επίσης να ακούσεις ένα διαφημιστικό από το έργο το οποίο είχε γίνει τον πρώτο χρόνο στο Υπουργείο Ενέργειας. Άκουσε το. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμπληρώνεται ένας χρόνος σκληρής δουλειάς και μεταρρυθμίσεων για ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Ξεκίνησε η απολιγνητοποίηση. Ο λιπογόνος λιγνίτης τέλος έως το 2023. Το είπαμε, το κάναμε. Η πράσινη ανάπτυξη χρειάζεται έργο. Και αυτό κάνουμε. Συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Για πες μας, πρόεδρε, τώρα για την απολιγνητοποίηση. Θα πούμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο λάθος, η επιλογή η οποία προχώρησε ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 το Σεπτέμβριο, ότι χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο, μα απολύτως κανένα σχέδιο, προχωράω και όχι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες, γιατί το ζήτημα είναι εθνικό και όχι τοπικό, παρότι εδώ τα προβλήματα, γιατί είμαι και στην Δυτική Μακεδονία, τα προβλήματα είναι τεράστια σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την επιλογή. Έχουμε περισσότερες από 4.500 θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, τρία να μην, από το 19 μέχρι και σήμερα.
είναι τεράστια για το ζήτημα της εθνικής μας οικονομίας, γιατί όλα όσα συζητήσαμε πριν δεν θα ήταν τόσο έντονα αν είχαμε τη μεγάλη συμμετοχή του Λιγνίτη, έτσι όπως πρέπει να είναι. Προφανώς επειδή ήθελε να εξυπηρετήσει η κυβέρνηση τα συμφέροντα του φυσικού αερίου, όπου με τόση μεγάλη ζέση και ο κύριος Χατζηδάκης αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν πει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, θα αναγκαστούν να τις δουλέψουν. Και όταν τις δουλέψανε πριν από 15 μέρες με περισσότερη συμμετοχή, και οι τιμές πέσανε. Ειδικά τώρα, ειδικά που έχουμε αυτή την αστάθεια, το γεωπολιτικό παιχνίδι με το αν θα απεξαρτηθούμε από το ρώσικο αέριο, οι λιγνίτες στη χώρα μας, και δεν μιλάμε για ποσοστά παραγωγής 70% που 75% που υπήρχαν το προηγούμενα χρόνια, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή στην Πολωνία η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου εκεί είναι 85%, 45% στη Γερμανία, εμείς το έχουμε στο 11%. Γιατί σας είπα πριν, γιατί θέλουμε να κερδοσκοπούμε. Εάν δεν δουλέψουν τους λιγνίτες, θα συνεχίζει αυτή η κούρσα των τιμών να είναι πολύ πολύ αυξημένη, χωρίς να μπορεί να ανταποκρίνει το καταναλωτής. Ακόμη και αν αλλάξουμε προμηθευτή, δηλαδή ακούω ότι μπορεί να απεξαρτηθούν από το ρώσικο αέριο, όπως τα ακούτε και εσείς και όλοι, και να δούμε πώς θα είναι αυτό, αν θα είναι από το αμερικάνικο υγροποιημένο ή από το Αλγέρι ή από το Μαρόκο με καραβιές τα οποία θα μεταφέρουν το υγροποιημένο αέριο στη χώρα μας. Την ίδια ώρα, βεβαίως, επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ κάποιοι γνωρίζανε και αρχίσαν να μετατρέπουν τα πλοία τους σε καζάδικα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι λιγνίτες είναι δικοί μας, εμείς δεν είμαστε κατά, και κανένας Έλληνας δεν μπορεί να είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως αυτές από μόνες τους δεν μπορούν να ηλεκτροδοτούν τη χώρα σε συνθήκες πυκνής νέφωσης ή άπνοιας. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Εφόσον δεν έχουμε ακόμη δεν έχουμε ακόμη την τεχνολογία όπου μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια για να τη χρησιμοποιήσουμε εκείνες τις περιόδους του χρόνου ή της ημέρας όπου έχουμε τις συνθήκες που δεν είναι καλές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι τότε που θα βρεθεί αυτή η τεχνολογία, όσες περισσότερες μονάδες φυσικού, όσες περισσότερες απεβάζουμε στο σύστημα, τόσες περισσότερες μονάδες φυσικού αερίου θα πρέπει να κατασκευάζουμε. Δεν είναι τυχαίο το ότι αυτή την ώρα κατασκευάζονται πολλές μονάδες, τουλάχιστον 4 μονάδες ετοιμάζονται, είναι αδειοδοτημένες για φυσικό αέριο, να κατασκευάσουν μονάδες φυσικού αερίου. Θα το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι με αυτήν την επιλογή η ηλεκτρική ενέργεια θα φτάνει στους καταναλωτές σε πολύ φθηνές τιμές. Μακάρι να διαψευδούμε εμείς και να έχουν οι κυβερνώντες τα δίκια. Αλλά όπως παίξατε εξαιρετικά από τα ρεπορτάζ, γιατί αυτά τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα αναδεικνύουμε, δεν μας ακούει κανείς. Επαναλαμβάνω, για άλλη μια φορά ευχαριστώ που βγάζετε την αλήθεια. Εμείς δεν τους κατηγορούμε, γιατί θα ήταν κατηγόρια αν κάτι λέγαμε που δεν είπανε. Τα δικά τους λόγια λέμε. Τώρα, μια που είπες τώρα για αυτά τα γκαζάδικα, πρόεδρε, για άκου λίγο, γιατί κάτι είχε επισημάνει και ο πρωθυπουργός. Για άκουσε το λίγο. Διεκδικούμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια. Μετατροπή της πατρίδας μας σε πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υπάρχει και μία ακόμα σημαντική εθνική διάσταση σε αυτή την ιστορία του υγροποιημένου φυσικού αερίου, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες ελέγχουν παραπάνω από το 20% του συνολικού στόλου καραβιών LNG παγκοσμίως. Είναι παραπάνω από 150 καράβια LNG τα οποία ανήκουν σε Έλληνες πλειοκτήτες. Αυτά άρχισαν να μετατρέπονται τον τελευταίο καιρό, πρόεδρε. Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια τέτοια, και έχει, το νούμερο που έχει πει νομίζω είναι λίγο μεγαλύτερο τώρα. Άλλωστε, αυτό το επιβεβαίωσε, δεν είναι κάτι ψέμα, πριν από 15-20 ημέρες ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με την δυνατότητα, οι πλειοκτήτες εκεί είναι πάρα πολλοί που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο
Το θέμα είναι όμως αυτό το υγροποιημένο αέριο. Πόσο θα το πληρώνει ο καταναλωτής? Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που μεταφέρουν το υγροποιημένο αέριο και η αγορά του φορτίου αλλά και τον άβλο θα το πληρώνει ο καταναλωτής, έτσι δεν είναι? Προφανώς θα το πληρώνουν από τα κέρδη τους, δώρα θα μας το κάνουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ξανά και ξανά ότι είναι πολύ πρόωρο να πάει να κλείσει κανείς μονάδες λιγνητικές, οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεν δημιουργούν κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η συμμετοχή τους στις εκκλήσεις παγκοσμίων ρήπων είναι ούτε καν ποσοστά νικοτίνης δεν υπάρχουν, όταν όλος ο υπόλοιπος πλανήτης ρηπαίνει με τον τρόπο που ρηπαίνει. Δηλαδή η Γερμανία βάζει τις λιγνητικές της μονάδες, αυξάνει τη συμμετοχή του λιγνίτη, η Πολωνία το ίδιο, η Τσεχία, και εμείς εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουμε από πουθενά, είμαστε απολύτως εξαρτημένοι, λέμε ότι θα τους κλείσουμε. Είδα χθες μια έκτακτη σύσκεψη, έτσι ακροφυγώς, θα το ενημερωθώ σήμερα περισσότερο, ότι ήταν εκεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κύριος Στάσης, αυτή την έκτακτη σύσκεψη που προκάλεσε ο κύριος Κρέγκας για τα προβλήματα της επάρκειας, τουλάχιστον για το θέμα της ενέργειας, όπου πρέπει να ξαναδούμε, λέει, τις λιγνητικές μονάδες. Να σου βάλω το σχετικό απόσπασμα, για άκουσε το λίγο, στα 2-3 λεπτά που μας απομένουν. Ζητήθηκε από τη ΔΕΗ να επικαιροποιήσει το πλάνο εξόρυξης λιγνίτη, ξεκινούν και πάλι να δουλεύουν τα λιγνητορυχεία και όλες οι μονάδες οι οποίες βρίσκονται, οι λιγνητικές μονάδες ΔΕΗ και σε ψυχρή εφεδρεία, θα μπουν στο σύστημα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες. Αυτό λέει το ρεπορτάζ χθες. Ναι, μόνο που σωστά τα λέει. Σωστά τα λέει το ρεπορτάζ, αλλά οι δυνατότητες τώρα δεν είναι εύκολες. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη άνεση, έτσι ώστε οι μονάδες να μπουν στο σύστημα full, όπως λένε. Γιατί ο λιγνίτης δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να τον εξορίξει το λιγνίτη. Και η επιλογή της διοίκησης της ΔΕΗ, μετά από εντολή της κυβέρνησης, ήταν να κλείσει τις λιγνίτες, να διώξει το προσωπικό. 2.000 εργαζόμενοι στα τελευταία 2 χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί με προγράμματα κινήτρων εξόδου από την εταιρεία, επειδή ήθελαν να κλείσουν τους λιγνίτες, και τους κλείσαν τους λιγνίτες. Κλείσαν 4 λιγνητικές μονάδες και εντός του 22 θέλουν να κλείσουν άλλες 4. Γιατί άκουσα και τον αμετανόητο κύριο Σκρέκα ότι το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης προχωρά κανονικά. Άμα θα προχωρήσει κανονικά, τότε θα πρέπει να κανονίσουν το τι ακριβώς θα γίνει σε σχέση με τους καταναλωτές και τους πολίτες. Καλά τώρα αυτά που λέει ο Σκρέκας, τώρα εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά δηλαδή πώς γίνεται και το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης να προχωρεί και οι λιγνίτες να δουλεύουν? Δεν γίνονται και τα δύο? Ακριβώς. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνέντευξη. Είσαι στη Δυτική Μακεδονία, πού είσαι? Ναι, έχει μια συνεδριάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με θέμα και την απολιγνητοποίηση στην Πτολεμαϊδα σήμερα και αύριο, και θα έχω την τιμή να εισηγηθώ ένα θέμα της ενέργειας προκειμένου, με τη συμμετοχή και της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδος, να καταφέρουμε ή δυνατόν για τη χώρα, επαναλαμβάνω, γιατί έχει εθνική διάσταση, κάτι να κάνουμε προκειμένου οι καταναλωτές να πληρώνουν λιγότερο το ρεύμα. Αν δηλαδή τα εργοστάσια αυτά του λιγνίτη δεν είχαν γίνει όσα έγιναν το 19 και το 20, θα μπορούσαν τώρα να αποδίδουν καλύτερα? Απολύτως. Τουλάχιστον θα είχαμε μια τιμή με σημερινές τιμές τουλάχιστον 100 ευρώ πιο κάτω την χοντρική. Μάλιστα. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Γεια. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.